Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, είναι το Check Tech Now και θα κάνουμε ένα unboxing στο πληκτρολόγιο Logitech K230 το οποίο μόλις έφτασε, θα το ανοίξουμε και το πληκτρολόγιο μας, το οποίο πολύ εύκολα υπάρχει μια ζελατίνα εδώ με την οποία το τραβάμε και βλέπουμε με το που το τραβήξουμε εδώ πέρα είναι ο δέκτης της Logitech για να επικοινωνεί με τον υπολογιστή της Είμαι ο Κώστας, αυτό είναι το k 230 της Logitech ένα πολύ ωραίο πληκτρολόγιο και νομίζω είναι το πρώτο ελληνικό review του συγκεκριμένου προϊόν. Πατήστε το, το like button και ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίασή μας. Γεια σα, παιδιά. Τσεκτεκνάω κόστα εδώ. Πέρασαν περίπου 4 χρόνια από τότε που έφτιαξα το κανάλι και γύρω στα 3 νομίζω από τότε που είδατε το βίντεο στο intro. Αυτό έγινε για να καταλάβετε λίγο πια πώ ξεκίνησε το κανάλι, τη διαφορά στα πρώτα unboxing και έχει μπει αυτού σε ρόου το βίντεο. Πιστέψτε με, όλο το βίντεο ήταν 30-40 MB, μισή ώρα βίντεο. Και για να σα δείξω κυρίω πώ έχει εξελιχθεί το κανάλι, από τότε που ξεκίνησε και πώς έχουμε φτάσει σήμερα και όλα αυτά με πραγματικά πενιχρά μέσα και προσπάθεια. Καλό ή δεν έχω και δεν είχα τη δυνατότητα σε αυτό το κανάλι να κάνω πολύ μεγάλε επενδύσει. Όσα βλέπετε, έχουν γίνει σε βάθος 4 χρόνων και σιγά σιγά κομμάτι 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 επενδύω πάνω σε αυτό και το χτίζω. Καλώς ή κακώς ακόμα και σήμερα τα unboxing γίνονται με μια webcam τη 920 όσοι ρωτάτε. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει γίνει σε κάνω promotion το πληκτρολόγιο αλλά για να πούμε κανένα δύο πράγματα και για τιμή ένα και να κάνω ένα εορταστικό unboxing για τα 4 χρόνια του κανάλιου. Ε, όσοι δεν ξέρετε, στο χώρο του YouTube ε, βρίσκομαι από το 2007. Είχα ένα άλλο κανάλι τότε στο οποίο έκανα AMV videos, βίντεο video κλιπ για φίλους, διάφορα slide show τότε που ήταν τη μόδα στα παλιά χρόνια να φτιάχνεις το 2007, 8, 9 τα slide shows από διάφορε τοποθεσίε και να επενδύσει με μουσική και να τα παρουσιάζεις. Γενικά ήταν ένα κανάλι, να σας πω την αλήθεια, το οποίο αν και είχε μόνο 150 subscriber για την εποχή του, δηλαδή μιλάμε τώρα 2008-2007. Ε, ακόμα και σήμερα έχει βίντεο στα οποία τα τουρινού καναλιού δεν τα έχουν φτάσει σε views Δηλαδή σκεφτείτε έχω βίντεο με 200.000 προβολές Είναι λίγο περίεργο το συνέστημα Κάποια στιγμή αποφάσισα να το αλλάξω Ήταν όταν άνοιξα το πρώτο μηχανικό πληκτρολόγιο Όπως καταλάβετε τα πληκτρολόγια έχουν σηματοδοτήσει σε αυτό το κανάλι Ήταν τότε που άνοιξα το πρώτο μηχανικό πληκτρολόγιο της ζωής μου που είχα πάρει Και έτσι είπα, γιατί να το δείξω εδώ και να κάνω κάτι το οποίο να ασχολούμαι αποκλειστικά με τεχνολογία. Και κάπω έτσι προέκυψε το Check Tech Now. Όπω βλέπετε, σα το είπα και στην αρχή, έχει εξελιχθεί, εξελίσσεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι προχωράει με βήματα χελώνα όλο αυτό. Έχουμε φτάσει μετά από 4 χρόνια του συγκεκριμένου καναλιού και. Δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να πω. Φτάνουμε νομίζω του 10.000 αυτή την εποχή. Αν του έχουμε ξεπεράσει, δεν ξέρω μέχρι να δείτε εσεί το βίντεο αυτό. Σα ευχαριστώ όλου που είστε κοντά πιστεύω ότι προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που διαθέτω και το μεράκι που διαθέτω. Το έχω πει σε πολλά unboxing ότι τα βίντεο που βλέπετε, το κανάλι, δεν... εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι ο super unboxer ο οποίο σα πω Α, δείτε εμένα και τα ξέρω όλα. Είμαι ένα απλό άνθρωπο ο οποίο του αρέσει η τεχνολογία, όπω φαντάζομαι και οι περισσότεροι που βλέπετε το κανάλι. Και τα περισσότερα που κάνω, μου αρέσει να διαβάζω σχετικά με πολλά πράγματα, Απλά ένα μεγάλο μου κομμάτι είναι το εμπειρικό κομμάτι. Και τη γνώση, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα, την έχω αποκτήσει εμπειρικά. Όπως και νομίζω περισσότεροι από όσους βλέπουν το συγκεκριμένο κανάλι. Οπότε εμπειρικά δοκιμάζω, βλέπω. Γι' αυτό και κάνω πολλά λάθη όπως έχετε προσέξει. Και το τονίζω ότι δεν θα με δείτε για να γνωριστείτε σούπερ, απλά θα, με γυρω... θα δείτε το κανάλι αν θέλετε να βλέπετε τον εαυτό σας αγοράζοντας ένα από αυτά τα προϊόντα και πριν να τον αγοράσετε, αγοράσετε εσεί κάτι το βλέπετε σε μένα και αν σας αρέσει... Αν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που βλέπετε, πάτε και το αγοράζετε. Υπάρχουν πολύ πιο ενημερωτικά κανάλια από μένα, υπάρχουν και χειρότερα κανάλια από μένα. Τώρα, τώρα το δόξα τω Θεώ, η ποικιλία είναι μεγάλη, ό,τι γουστάρτε. Καλώ ή κακό στο κανάλι δεν είναι τέρμα διασκεδαστικό. Πολλέ φορέ θα με δείτε να είμαι τέρμα σοβαρό. Ε, ίσως στη ζωή μου να μην είμαι τόσο σοβαρό όσο φαίνομαι εδώ πέρα, και ούτε τόσο ήρεμο και ε, ου, χαμηλών τόνων. Πιστέψτε με, είμαι πολύ βροντερό, πολύ φωναχτό άνθρωπο. Ε, έχω την πλάκα μου, του φίλου μου και αυτά. Απλά το κανάλι για μένα πετυχαίνει αυτό που ήθελε εξ αρχή να με ηρεμεί και να με καλμάρει. Και να διασκεδάζω και αυτά που παίρνω για μένα να τα δείχνω και για εσά. Μετά από τόσα χρόνια, κατάφερα να έρθω σε επαφή με εταιρείε του εξωτερικού και να αρχίσουν να μου στέλνουν πράγματα για να δείχνω σε εσά. Η επιλογή των πραγμάτων που βλέπετε γίνεται αποκλειστικά με το αν θα μ' άρεσαν εμένα και αν ήθελα να τα δω εγώ και ίσω και πολύ, κάποιοι από εσά, μάλλον ή περισσότεροι από εσά, να ξέρετε τι σα γίνεται, αν θέλετε να τα αγοράσετε. Ψάχνω να βρω λίγο ιδιαίτερα πράγματα τα οποία όμω κεντρίζουν το δικό μου ενδιαφέρον εξ αρχή. Τέλο πάντων, με τα πολλά και με τα πολλά έχει εξελιχθεί το κανάλι όπω έχετε καταλάβει. Και το σημερινό unboxing έχει το πληκτρολόγιο που είδατε στην αρχή. Θα το ξανακάνω, αλλά για να καταλάβετε ξανά, επαναλαμβάνω τη διαφορά. Αυτό εδώ το είχα αγοράσει για μένα πριν από 3 χρόνια. Το είχα αγοράσει 11 ευρώ. 11-12. Ένα από του τότε μαθητέ μου, επειδή δεν είχε πληκτρολόγιο, ε, το, μου το ζήτησε και του το, το έδωσε. Αν και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί τότε είχα έρθει από λάπτοπ και το πιο κοντινό πράγμα σε λάπτοπ που είχα βρει είναι αυτό εδώ. Πιστέψτε με τα πλήκτρα του, ό,τι χαμηλών πλήκτρων και αν έχω δοκιμάσει. Το ασύρματο πληκτρολόγιο τη περίοδου των τελευταίων μου δύο χρόνων είναι αυτό εδώ. Είναι το ARC, το οποίο είναι φοβερό, αλλά πιστέψτε με, το K230 δεν το αγγίζει ούτε καν. Είναι πολύ ψεύτο πληκτρολόγιο να σα το θέσω όσο πιο απλά μπορώ το K230 αλλά έχει αυτή την αίσθηση, αυτή τη μαγεία όταν πατά στα κουμπιά. Τέλο πάντων με τα πολλά το έδωσα και το μετάνιωσα μέσα στον πρώτο μήνα. Ήθελα τόσο πολύ να το βρω, για ένα διάστημα έχει εξαφανιστεί από την ελληνική αγορά και μετά βλέπω ότι ξαφνικά από εκεί που είχε 11 ευρώ κάνει ένα boom και σκάει στα 24 ευρώ. Λέω δεν θα το πάρω. Περίμενα ένα χρόνο, περίμενα δύο χρόνια και πριν από ένα χρόνο ήρθε στα χέρια μου, το αγόρασα και ήθελα να το ανοίξω τότε. Αλλά αυτό που σκέφτηκα, εν τω μεταξύ γυαλίζει κιόλα, βλέπετε ελληνικό πυρολόγιο εδώ, ε, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι θα μ' άρεσε να το κάνω για να γιορτάσω τα τέσσερα χρόνια του καναλιού και να σα δείξω και τα πώ έχει αλλάξει το κανάλι, να δω κι εγώ μαζί με αυτό το βίντεο πώ έχει αλλάξει το κανάλι. Οπότε ένα χρόνο περιμένει. Ναι, πιστέψτε με, η υπομονή μου είναι τόσο μεγάλη να το έχω ένα χρόνο δίπλα και να μην το ανοίξω καν. Πιστέψτε με, έχω πακέτα πολύ πιο παλιά από αυτά. Που κάποια στιγμή θα τα δείτε. Είναι σαν το κρασί μερικά πράγματα. Τα αφήνει επίτηδε να παλιώσουν ώστε να τα βγάλει στην κατάλληλη στιγμή. Και η κατάλληλη στιγμή γι' αυτό έρθει εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Αν υπάρχει στην αγορά, το προτείνω. Είναι ακριβώ τα 20 -κάτι ευρώ, αν το βρείτε τόσο τώρα. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει. Και αξίζει γιατί είναι από τα καλύτερα πληκτρολόγια χαμηλού κόστου που θα βρείτε εκεί έξω. Τουλάχιστον για μένα. Α τα ανοίξουμε όμω. Εν με τω μεταξύ δεν μπορώ να βρω το σουγιά πουθενά. Οπότε θα τα ανοίξω με την τσιμπίδα. Ορίστε και unboxing και επαναστατικό. Έχουμε εξελιχθεί για να ανοίγουμε πακέτα με τσιμπίδε. Γενικά ένα από τα καλά του καναλιού είναι ότι το δόξα Θεό η πατέντα κρατάει καλά. Και έχετε καταλάβει και μετά τα πίση μάγκα. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι η ζελατίνα εδώ που αντανακλάει. Και τι άλλο. Άσπρο, μπλε και μοβ. Πλαστικά ανταλλακτικά τα οποία θα χαθούν προφανώ. Και εδώ πέρα το USB transmitter το οποίο είναι χρήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δω κάποια στιγμή αυτό να βγαίνει με Bluetooth. Θα ήταν τρομερό πληκτρολόγιο, πιστέψτε με, να συνδέεται με Bluetooth. Πάει λίγο στην άκρη, να περιμένει. Έχουμε κάποια φυλάδια, οδηγίε, πώ να το συνδέσει και μπλα μπλα μπλα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά φυλαδιάκια, χρήσιμα μένα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά μπορεί να χάσει πάρα πολύ εύκολα το transmitter. Αλλά εντάξει. Επίση το καλό είναι ότι το transmitter αυτό συνδέεται και με άλλα περιφερειακά τη Logitech. Νομίζω μέχρι 5, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε εσεί, αν έχετε ποντίκι, πληκτρολόγιο, κάτι άλλο ασύρματο του τη Logitech, με το συγκεκριμένο transmitter, να σα το φέρω και κοντά, μπορείτε να τα χειριστείτε όλα άνετα και καλά. Οπότε, εάν έχετε πολλά προϊόντα τη Logitech, νομίζω ότι αξίζει. Ειδικά, αν το βάλετε σε tablet, δείτε λίγο, είναι καφέ μέσα. Αν το βάλετε σε tablet, ε, θυσιάζεται μόνο μία θύρα από το UTG και έχετε και πληκτρολόγιο και ποντίκι. Νομίζω ότι συμφέρει, αλλά χάνεται πάρα πολύ εύκολα. Και ξαναγυρνώντα το πληκτρολόγιο, πάμε στη μονάδα αυτή καθεαυτή. Βλέπετε εδώ πέρα ένα πλάσινο πράγμα που προεξέχει. Α τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Βλέπετε είναι ακριβώ όπω ένα πληκτρολόγιο λάπτοπ. Ε, έχει μικρό πάνω κάτω, το οποίο είναι πρακτικά όμω. Μπορεί να σα φαίνεται παράξενο, αλλά είναι αρκετά πρακτικά. Και το έντερ είναι παράξενο. Το έντερ ίσω να το ήθελα λίγο πιο μεγάλο. Αλλά ευτυχώ το shift από αυτή την πλευρά είναι αρκετά καλό. Το μόνο κακό, και να σα το δείξω, είναι ότι το, το shift από αυτή την πλευρά είναι αρκετά μικρό. Βέβαια, το καλό επίση τη κατάσταση είναι ότι έχει το alt στη σωστή πλευρά. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι αρκετά. Είναι compact. Το κακό βέβαια. Πάω από καλό σε κακό, ε είναι ότι έχει μόνο δύο θέσει. Δηλαδή, να σα το δείξω από κάτω, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Τα ποδαράκια του είναι είτε κλειστά είτε μία θέση ανοιχτά. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Τώρα, όταν είναι σηκωμένα τα ποδαράκια, είναι αρκετά όμορφο, αρκετά πρακτικό, βολικό, είναι flat και βοηθάει, νομίζω ότι είναι αρκετά αναπαυτικό. Όταν όμω πέσει, το κακό που δεν μ' άρεσε από τότε που χρησιμοποιούσα το προηγούμενο, ότι Πέφτει προ τα μπρο. Δηλαδή, υπάρχει μια αισθητή κλίση προ το μπροστά μέρο του πληκτρολογίου, η οποία είναι λίγο άβολη μερικέ φορέ. Προσωπικά δεν μου αρέσει, μου φέρνει λίγο μια περίεργη αίσθηση. Οπότε, προτιμούσα να. είναι ένα σηκωμένο. Μερικέ φορέ, όμω, μπορεί να μην βολέψει. Οπότε, πρέπει να βάλει κάτι. Εγώ, κατά πάσα πιθανότητα, θα βάλω κάποια απάντηση που έχω για να το ανοιξώ σου λίγο και να το φέρω σε μια ευθεία. Και το χαρακτηριστικό του όπω έχετε δει. Είναι αυτά εδώ τα ωραία κλειψάκια. Είναι τα καλύματα μπαταρία. Τα οποία το, το τραβά κάτω και το αλλάζει. Βέβαια η μπαταρία, μετά από ένα χρόνο, έχει και μπαταρίε μέσα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέχουν ή όχι. Και το αλλάζει ανάλογα με τα γούστα σου. Νομίζω μπαίνει έτσι και σέρεται προς τα πάνω και έτοιμο. Είναι αρκετά όμορφο. Τώρα, βέβαια από αυτά θα τα χάσει ή όχι. Δεν ξέρω, είναι στο ζήτημα του καθενό. Ε, βέβαια, ένα από τα καλά που έχω διαβάσει και που έχω δει και από πρώτο χέρι είναι ότι στο συγκεκριμένο πληκτρολόγιο οι μπαταρίες κρατάνε αιώνια, δηλαδή θα σας βγάλει αρκετούς μήνες χρήσης με δύο απλές μπαταριούλες, α, 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 α 3α, προϊόντα της μάνας γης, λοιπόν, έπλαγανε. Αλλά ναι, με αυτές τις δύο ποταριούλες θα σας βγάλει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και μ' αρέσει επίση γιατί όπως βλέπετε εδώ τα buttons είναι καμπυλωτά που είναι προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο touch, πάρα πολύ όμορφο ε, αισθητικά και σα ξαναλέω είναι ένα από τα πιο άνετα πληκτρολόγια στην ε, δακτυλογράφηση για παιχνίδια. Το έχω δοκιμάσει, ήταν αξιοπρεπέ. Δεν ήταν κάτι το τρομερό, δεν είναι όπω ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, αλλά είναι αξιοπρεπέ. Και μπορώ να πω ότι. επιτέλου μετά από τόσα χρόνια. Ε. μα θα το πει πω, ένα χρόνο το είχε και δεν το άγγεσαι. Υπομονή, παιδιά, είναι μεγάλη ευεπίρεια. Τέλο πάντων, λοιπόν, προσωπικά το λατρεύω και συνήθω γιατί χρησιμοποιώ. Έχω στο πισί πληκρο... μου αυτή τη στιγμή δύο πληκτρολόγια. Πάντα έχω δύο πληκτρολόγια. Έχω το πληκτρολόγιο, το μηχανικό που γράφω, παίζω με αυτό. Όταν κάνω το unboxing, έχω το ασύρματο, γιατί φεύγουν όλα που πάνω από το γραφείο. Οπότε θέλω ένα ασύρματο για να χειρίζομαι. Αν προκύψει κάτι στο ενδιάμεσο, για να μην στείνω και ξεστίνω συνέχεια, να χειρίζομαι τον υπολογιστή μου. Κυρίω γι' αυτό. Και μπορώ να πω ότι επιτέλου μετά από τόσο καιρό ξανά στα χέρια μου, Αν βρείτε, πάτε και πάρετε το. Και 20 ευρώ να έχει, δώστε τα. Αξίζει. Αλλά με πονάει γιατί σα λέω: Η τιμή του κανονικη ηταν ήταν 12-13 ευρώ και μέσα κειμενόταν. Αλλά τόσο και χρόνια μετά, αυτό εδώ ήταν. Τα καπάκια του θα χαθούνε, είναι στάνταρ, αλλά δεν μα πειράζει. Εγώ το λευκό θέλω. Μάλλον το λευκό θα κρατήσω. Και ναι, το κανάλι εξελίσσεται. Επίση να σα δείξω κάτι όμορφο, το οποίο νομίζω δίνει ένα συν. Σε αυτήν την πλευρά, βλέπετε αυτήν εδώ την υποδοχή. Τουλάχιστον σκέφτηκαν ότι ξέρει κάτι, αυτοί είναι τόσο μπόνιδε. Μπόνι είναι μια έκφραση εδώ τη λίμνου, που φανερώνει τον ανόητο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτοί είναι τόσο μπόνιδε που θα πάνε και θα το χάσουν. Οπότε, α του βάλουμε μια υποδοχή να πάνε να χώνουν το στικάκι μέσα, προκειμένου να μην το χάνουν. Το δίνει αυτό στη και Γενικά είναι μια εταιρεία με τρομερά περιφερειακά. K230, από τα καλύτερα πληκτρολόγια, πραγματικά. Νομίζω ότι αξίζει και αξίζει με το παραπάνω. Και όπως βλέπετε και το κανάλι εξαλίσσεται, αναβαθμίζεται και σιγά σιγά πάει και περισσότερο καλά όσο περνάει ο καιρός. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μένετε εδώ πέρα. Σας έχω πει όπως σας είπα και στην αρχή ότι το κανάλι... Δεν είναι super duper wow, δεν είναι το καλύτερο unboxing κανάλι και το έχετε καταλάβει και το ξέρετε. Κάνω την πλάκα μου, κάνω το κέφι μου και τουλάχιστον κάνω το κέφι μου όμορφα και ήρεμα. Τώρα, επειδή έχω ακούσει πολλά αρνητικά πράγματα, θα ήθελα να ζητήσω το εξή. Όσοι γουστάρετε να αφήσετε το dislike σα ή να πείτε το αρνητικό σα, θα ήθελα όπω έχουν κάνει κάποια παιδιά και το εκτιμώ αυτό γιατί με βοήθησαν να βελτιωθώ και να γίνω καλύτερο και να διορθώσω λάθη που δεν είχα προσέξει. Εάν κάτι δεν σα αρέσει, ή όσοι γουστάρετε να αφήσετε το dislike σα, σα παρακαλώ. Γράψτε στην περιγραφή, στα σχόλια από κάτω, «Κώστα, σου αφήνω dislike γιατί δεν, δεν μ' άρεσε αυτό εδώ στην εικόνα, δεν μ' άρεσε στο λόγο σου, δεν μ' άρεσε στην πληροφορία σου». Πιστέψτε με ότι εκτιμώ όλα τα σχόλια, δεν σβήνω σχόλια από το κανάλι και πολλές φορές τα αρνητικά τα καρφιτσώνω για να τα βλέπω και εγώ και να τα βλέπουν και οι υπόλοιποι για να δημιουργείται μια καλή κριτική. Ακόμα και τα πιο αρνητικά σχόλια, τα οποία είναι καυστικά και δεν έχουν καμιά σχέση με τη δουλειά που κάνω, αλλά να, για διάφορα προσωπικά θέματα, ακόμα και αυτά μένουν και τα παντά όλα. Και αυτό γιατί θέλω μέσα από αυτό, το κανάλι προσωπικά είναι ένα μέσο εξέλιξης για μένα τον ίδιο. Είδατε πως ξεκίνησε, είδατε που έχει φτάσει τουλάχιστον με σκληρή δουλειά και ποιο ξέρει που θα πάει αύριο μεθαύριο θα δείξει ανάλογα με τον εξοπλισμό, ανάλογα με τα κέφια, ανάλογα με την όρεξη, ανάλογα με μένα και με εσά φυσικά. Οπότε, ναι, το κανάλι είναι αμέσως εξέλιξη προσωπική. Σας παρακαλώ, εάν θέλετε και γουστάρετε, αφήστε μου την παρατήρησή σας και κυρίως αναφέρομαι σε εσάς των dislikes, γιατί έχω δει ότι έχει αυξηθεί τώρα τελευταία και είστε οι πιο φανατική μου οπαδοί, γιατί πιστέψτε με τα 10, και dislike που παίρνω, γιατί παίρνω το, είναι τα πρώτα, μπαίνουν μέσα στο πρώτο μισάωρο που βγαίνουν τα βίντεο και μετά σταματάει, δηλαδή μόνο είναι μόνο θετικά. Οπότε ξέρω ότι είστε οι πιο φανατικοί μου viewers και σας σέβομαι ένα κλικ παραπάνω εσάς των dislikes. Οπότε αν γουστάρετε αφήστε ένα... ένα, σχόλιο από κάτω και πέρασμε με ρικόστα δεν γουστάρω με αυτό και αυτό. Και δεν το λέω ότι ειρυνικά, το σκοπτικά. Το έχω αποδείξει σε όλη την πάρα του κανονιού. Έχω κάνει πολλές φορές λάθη και προσπαθώ να τα διορθώσω πράγματα πάνω στην αγνιά μου που δεν τα γνώρισα ή ίσως κάποια πράγματα τα οποία τα αγνώρισα. Check it now, ο Κώστας. Και ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και όσοι γουστάρετε κάντε ένα like, ένα subscribe, κοινοποιήστε το, δεν είναι κακό. Νομίζω ότι αν εκτιμάτε κάτι ίσως να φανεί χρήσιμο και σε κάποιον άλλον. Τέλος πάντων αυτό ήταν το βίντεο, θα εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας παιδιά.